Σήμερα ξεφυλίζοντας τα περιοδικά, σταθήκαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες σε τρία πρόσωπα που εδώ και μήνες μας συντρόφευαν τα τηλεοπτικά βράδια. Τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Πάνο Ιωαννίδη. Α! Οι οποίοι τι λένε? Έδωσαν μία πολύ ωραία συνέντευξη στο περιοδικό OK και στην Άρτεμι Θύμιου. Ναι, Άρτεμι Θύμιου, ναι. Βεβαίως. Άρτεμι Θύμιου. Και τι δεν είπανε. Η συνέντευξη έγινε σε πολύ έτσι χαλαρό στυλ. Γιατί τώρα εντάξει, έχει τελειώσει και το παιχνίδι, οι παίκτες έχουν πάρει το δρόμο τους ο καθένας. Ο Σωτήρης Κοντιζάς μίλησε για το θέμα της οικογένειας και είπε ότι αν καθίσεις και το πολυσκεφτείς, δεν θα κάνεις ποτέ οικογένεια, ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Άρα, βουρζούρ, τα ακούς Δημητρό. Βουρζούρ, εδώ οι άνθρωποι του μάστερ να μιλήσουν. Τώρα, ο Πάνος Ιωαννίδης λέει πως αν και του αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά και η οικογένεια, η μοίρα τα έφερε και ακόμα δεν έχει γίνει μπαμπάκας. Αλλά ήταν ο μπαμπάκας μας. Ναι. Τώρα στο MasterChef γιατί είναι. Και θα με συγχωρέσουν οι άλλοι δύο, αλλά η μεγάλη μου αδυναμία, ο θείος Λέο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Να σου πω κάτι πριν πεις οτιδήποτε και το Λεωνίδα Κουτσόπουλο, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα σου πω. Εκεί που μιλάνε όλοι για γάμο, επειδή τη διάβασα τη συνέντευξη και είναι ενδιαφέρουσα, όταν μιλούσαμε για γάμο. Και τον ρώτησε για γάμο και λέει: Παναγία μου, πάρετε τη μανούλα μου να τα πείτε αυτά. Γιατί εγώ δεν μιλάω για αλήθεια. Ναι, αλλά η μανούλα το πώς αποκαλύπτει παιδιά στη συνέντευξη. Η μαμά με το καπέλο, Ιωαννίδη. Ο αγαπημένος της μαμάς βεβαίως είναι ο Πάνος Ιωαννίδης και τρίζουν τα πατώματα με τον Πάνο. Τρίζουν τα πατώματα, έτσι. Αυτός είναι. Ωραίος της τριάδας. Ωραίος της τριάδας. Ο Ιωαννίδης, ο αυστηρός τριάδας είναι ο Κοντιζάς και ο συνδετικός κρίκος και πραγματικά η ομπρέλα πάνω είναι ο Κουτσόπουλος. Και για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αυτό που λέει ο Λεωνίδας είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι κάθε σεφ που σέβεται τον εαυτό του έχει άδειο ψυγείο. Αν θα πας στο σπίτι του και θα ανοίξει το ψυγείο, είναι άδειο. Γιατί φυσικά οι άνθρωποι στο σπίτι δεν μαγειρεύουν. Δέστε, λέει, μήνυμα στα κορίτσια. Μην νομίζω ότι θα ερωτευτείτε σεφ τους, λέει, και θα σας μαγειρεύει κάθε βράδυ. Μόνο στις επαιτίους αυτά.